Φίλες και φίλοι, το ξεκινάμε από τη Δύση, να πάμε Ανατολή, μπορεί και να κλείσουμε στη Δύση. Σήμερα είναι 3η-39 Οκτωβρίου 2021. Βλέπουμε εδώ να χτίζεται ένας τείχος με χοντρή πέτρα για να κλείσει αυτό εδώ το γάμα, τον αύλιο χώρο της εκκλησίας μας. Παράπτωμα τεράστιο εχθές. Χρόνια πολλά σε κάθε Μιχαήλη, Μιχαέλα, Άγγελο, Αγγελικούλα, Αγγελίνα και ό,τι άλλο όνομα ξεχνάω, ταξιάρχη. Να είστε παιδιά πολύχρονοι, πάντα επιτυχίες στη ζωή. Και φίλοι μου πιτσιρικάδες που με ακούτε, καλή πρόοδο και διάβασμα, διάβασμα, διάβασμα. Γεια, και εδώ είναι, μας περιμένει. Πρώτα όμως τα γράμματα. Παραντίνα στο 1,5 τμήμα του δυτικού αριστερού πύργου, καθώς εδώ πέρα θα δούμε την κατασκευή με 5 στελέχη, τουλάχιστον 5 στελέχη, που θα γίνει η περιβόητη καμάρα που έχουμε δει στις μακέτες. Δεν είναι άλλη από την εταιρεία του κυρίου Γιάννη Ψαρά, την ελληνικότατη Αλλού Perfection. Κύριος Γιάννης και το επιτελείο του, που τώρα και ντύνει τα μουσεία με αυτή την καμάρα και φυσικά εντείνει και την παλιά θύρα 1-2, που ο Θανάσης και το επιτελείο βρίσκονται εκεί και εργάζονται. Πήρε το δώσο. Και εφόσον έχω βρει και καρότσα φορτηγού, θα κάνω λίγο την ανάβαση για να δούμε τι παίζει και εκεί. Αφού σας δείξω λίγο πιο κοντά ότι και τα δύο πάνω παραθύρια αλλά και τα δύο κάτω είναι ανοιχτά. Ανοιχτά. Θα βάλω το χέρι πάνω για να δείξω. Αυτά εδώ παιδιά στο ισόγειο τμήμα των μουσείων, στην αυλή των μουσείων. Αριστερός δυτικός πύργος, μαστορεμένος από τον κύριο Ψαρά και την εταιρεία του κυρίου Καλίνικου. Πάω λίγο πιο πίσω για να το πιάσω απολαυστικά το εκκρίωμα που τοποθετήθηκε, το πρώτο από τα 5. Δεν ξέρω και τι ώρα τοποθετήθηκε, τώρα είναι 5:45. Να δούμε από εδώ πίσω. Εδώ θα γίνει ασανσέρ. Ας κάτσουμε να απολαύσουμε το σημερινό έργο, που είναι ένα καινούριο έργο όπως το βλέπετε, καθώς διέρχονται πολλά αυτοκίνητα έχοντας εργασίες εδώ. Τώρα αυτοί οι εργάτες παίρνουν τα εργαλεία τους. Τα φορτηγά εδώ είναι της υπογειοποίησης. Θα γίνει ωραίο πράγμα, ωραία κόμπλα εδώ με το με την καμάρα. Άρα γι' αυτό δεν είχαν χτιστεί λογικά τα 4 μάτια των μουσείων. Περιμένα να δούνε πώς θα κομπλάρει η καμάρα, καθώς γίνεται επικεφαλής. Κυριάννη, έρχομαι! Πάμε φίλες και φίλοι να πούμε όλες τις λεπτομέρειες της υπερκατασκευής αυτής εδώ πέρα. Ένα διαβατάδικο πουλί μου είπε θα τοποθετηθεί δίκιν παζλ σε 18 τμήματα, κομμάτια. Το τόξο, το μοναδικό τόξο που θα κατασκευαστεί στο γήπεδο της ΑΕΚ και είναι στο νότιο κομμάτι, στα μουσεία, στα Γιαστοφιάς. Τα άλλα 3, ο δυτικός, ο ανατολικός και ο βόρειος τομέας, δεν θα έχουν την καμάρα και θα είναι και θα γίνουν όπως γίνεται, έχει γίνει ήδη στο δυτικό τμήμα. Πάμε εδώ πέρα στα καθημάς, εδώ μας ενδιαφέρει. Αυτό που βλέπετε παιδιά είναι 8 κομμάτια. Τα φέρνει το πορτικό της εταιρείας Αλλού Perfection από την Εθνική. Εξέχει από την καρότσα μισό μέτρο δεξιά και μισό μέτρο αριστερά και ύψος έχει
3,5 μέτρα ώστε να περνάει κάτω από τις γέφυρες της Εθνικής Οδού. Και επειδή έχουμε και μία γέφυρα στην... πώς λένε αυτήν την οδό, λέγαμε, το που ξέχασα, της Φιλαδέλφειας. Την Πίνδου. Το έχουμε κατεβάσει λίγο και ευτυχώς πέρασε και από αυτήν την αερογέφυρα. Αυτά που βλέπετε, παιδιά, είναι 8 κομμάτια. Τα ΔΕΕΦΗ, το διαβατάρικο πουλί. Στη συνέχεια θα λεπταίνει πάρα πολύ η φέτα και θα μπει αύριο ακόμα μία συστοιχία 6 με 7 τμήματων. Θα φτάσουμε κάπου στο κέντρο. Στο κέντρο εδώ του χώρου και μετά θα πιάσουν πάλι από τα αριστερά τμήματα με το μεγάλο, με τη μεγάλη φέτα των 8 τμήματων. Έτσι. Και θα βάλουμε και το δεύτερο και στο τέλος θα κομπλάρουμε τη μεσαία φέτα για να ολοκληρώσουμε το παζλ όπως μου είπε το διαβατάρικο πουλί. Να φύγεις και τώρα. Έχω τον κύριο Κώστα μαζί μου, τη μεγάλη βεντέτα. Τη μεγάλη βεντέτα εδώ του χώρου. Βλέπουμε, παιδιά, πως είναι εδώ ο αύλιος χώρος των γραφείων μουσείων της ΑΕΚ μας. Θα βοηθήσω. Αλλά νιάρι. Και βλέπετε, παιδιά, ντανιασμένα, ζυγισμένα, σταθισμένα κάτω τα υπόλοιπα τμήματα που αύριο θα βιδωθούν από την εταιρεία Alu Perfection πάνω για να γίνει το τόξο. Και εδώ άρα πολλές εργασίες στον αύλιο χώρο που θα είναι η πλατεία. Θα συνορεύει με την πλατεία, γυτνιάζει με την πλατεία, πατάει την πλατεία Δέλτα Μη, που σε εκείνο το σημείο περίπου πίσω από την καρότσα θα τοποθετηθεί ο σιδερένιος, ο μεταλλικός αητός. Σε προσμονή αυτού θέλω να πιστεύω ότι καταλάβατε όλοι το τι είπα με το στόμα. Αυτές οι πληροφορίες είναι αδιαπραγμάτευτες, αυτές οι πληροφορίες είναι καραντί, γιατί το διαβατάρικο πουλί είναι το νούμερο 1. Άλλος δεν υπάρχει για τις πληροφορίες, ειδικά εδώ. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ από τα βάθη της καρδιάς μου, όπως και όλους τους υπερκατασκευαστές που 4 χρόνια τώρα με γεμίζουν πληροφορίες για το τι θα δούμε στα συνεχή επεισόδια, στα προσεχή μάλλον επεισόδια. Ευχαριστώ 25.000 φίλους που αγαπήσατε την ερασιτεχνική μου προσπάθεια κινηματογράφης της Αγιασοφιάς. Κάνω ό,τι το καλύτερο μπορώ. Λείπω πάρα πολλές ώρες από το σπίτι μου, όπως έχετε καταλάβει. Δεν είναι και το ό,τι πιο καλό για την οικογένειά μου, αλλά εδώ, ταγμένος στην υπόσχεση που είχα δώσει στο συγχωρεμένο τον πατέρα μου. Και όποιος θέλει, παιδιά, και βοηθάει τον κύριο Νεστορίδη, είναι σαν να ανάβει ένα κεράκι εις μνήμη του πατέρα μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι υπόχρεος σε κάθε έναν και μία από εσάς. Μακάρι, το εύχομαι στο Θεό που μας κοιτάει και μας ακούει, να μπορέσω να γνωρίσω έναν προς έναν όλους σας όμως. Όλους σας. Είτε σε κάποιο αγώνα της ΑΕΚ μας, είτε εδώ όταν έρχεστε για να δείτε κάποιο παιχνίδι στη Φιλαδέλφεια για να πιείτε ένα καφέ. Εγώ εδώ είμαι. Μην διστάζετε, παιδιά. Γεια σου, Γιωργάρα. Ακούει Γιωργάρα, έρχεται πάντα. Είναι, ξέρετε, πολύ κοινωνικός. Φεύγει και εδώ ο Κασγέρης, με πατήσει, ρε. Έχω 3 παιδιά. Γεια σου, ρε Αλάνη. Γεια σου, ρε μεγάλη επεκταρά. Λοιπόν, φεύγει και η Σκαλοσιά, η Γαλάζια. Εδώ από την οδό Ιωνίας. Φωκών και Ιωνίας. Εδώ είμαι η πηγάδα του Μελίγαλα. Δεν ξέρω πώς λένε τα άλλα παιδιά. Η πηγάδα. Με αυτά και με εκείνα, παιδιά, πιστεύω έγινε μια σούπερ κάλυψη από το χώρο των μουσείων που θα το δείτε. Όταν το δείτε, μου είπε το νούμερο 1, θα χ, ύψιλον, σίγμα, τα άλλα γράμματα βάλτε τα μόνοι σας. Να το ξέρετε αυτό, γιατί το είδα και στα σχέδια. Πράγματι. Και θα ντυθεί με την Τζίμεντο Σανίδα από την εταιρεία της Ερμόνασα. Η Ερμόνασα παίρνει τον υπερκατασκευαστή. Μπορεί να είναι ο Καλίνικος, μπορεί να είναι και κάποιος άλλος. Καθώς χαιρετίζω τον φίλο μου τον Πέτρο, ο οποίος με κάποια δάχτυλα μου κάνει χειρονομίες. Δεν ξέρω το λόγο. Είναι πικραμένος από το Σάββατο. Δεν ξέρω το λόγο που μου κάνει χειρονομίες. Τα αγαπάω. Φίρμα σε έκανα, Πέτρο. Αυτά, Πέτρο, που βλέπεις δεν είναι ένα κομμάτι, είναι 8. Τον είδες στο Μικρομήλαγα. Είδες στο Μικρομήλαγα. Έτσι, μπράβο.
και συνεχίζουμε, παιδιά, τη γύρα του γηπέδου. Σήμερα Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2021. Και ακόμα μια φορά, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο που γιόρταζε χτες και ξέχασα να του πω χρόνια πολλά. Και φυσικά στο φίλο μου τον Μιχάλη τον Μικελή, και το φίλο μου τον Μιχάλη τον Ζακέλη. Κύριε Ζακέλη, μπορεί να μην σε πήρα τηλέφωνο εχθές, αλλά ποτέ δεν λησμονώ, θα πάρεις το τηλέφωνο σήμερα. Ζακέλη, στην Καϊκάρα δεν υπάρχει γήπεδο που έχει παίξει η ΑΕΚ και να μην έχει πάει. Μιχάλη Ζακέλης, φίρμα. Και υπερκατασκευαστής μες στο γήπεδο εδώ πέρα μέσα, σε πολύ ωραία μέρη. Θα μας φτιάξει και τις σουίτες, θα μας φτιάξει και το... πώς το λένε, ρε, το Members Club. Άρε Μιχαλάρα, να είστε χιλιόχρονος, να χαίρεσαι την οικογένεια. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, παιδιά, το κανάλι είναι κανάλι και κοινωνικό. Σας είχα πει από την αρχή, δεν είναι μόνο να κινηματογραφήσουμε 5-10 κολόνες, είναι να περάσουμε και δύο σωστά μηνύματα για την νεολαία μας. Είναι όπου μπορούμε να βοηθάμε συνανθρώπους μας. Δεν λέω για τον κύριο Κωνσταντινίδη που είναι η κορονίδα της προσπάθειας, που με τόση αγάπη αγκαλιάστηκε και ήδη έχουν γίνει ενέργειες από τον απλό κόσμο της ΑΕΚ. Στο όνομα του κύριου Νεστορίδη, πάρτε τηλέφωνο τον γιο του, τον Γιώργο, και τον ίδιο τον Κώστα. Τα τηλέφωνα είναι στη διάθεσή σας. Να τους ευχαριστήσετε για αυτά που προσφέρανε και να σας ευχαριστήσουν για αυτά που τους προσφέρατε. Γιατί έτσι είναι ο άνθρωπος. Δούνε και λαβίν. Δούνε και λαβίν, όχι μόνο δίνε ή μόνο λαβίν. Έτσι είναι οι σχέσεις. Βλέπετε, παιδιά, οι απεργοσπάστες της υπογειοποίησης. Ευτυχώς άκουσα το κλικ του τηλεφώνου και το... γιατί άλλες φορές δεν το άκουγα και μίλαγα και λέω, ρε μαλάκα, δεν γράφω. Τα μαζέψανε, παιδιά. Έχουμε ακόμα 4-5 βουνά εκεί πέρα προς τη βορεινή μεριά της υπογειοποίησης, με το χαντάκι από πίσω για τα νερά της βροχής να κατεβαίνουν προς τον ποδονύφτη. Λοιπόν, μην ακούτε παπαγαλάκια, δεν στοχεύω κανέναν, αλλά θέλω να λέμε αλήθειες. Δεν μπορεί να βγαίνει ένας που έχει χιλιάδες κόσμου και να λέει η υπογειοποίηση σταμάτησε, και όταν μου λέει ο διευθυντής υπογειοποίησης πριν 4-5 μέρες με μαρτύρους μπροστά, Γιώργο, βλέπεις να έχει σταματήσει τίποτα, του λέω, έτσι λένε. Εγώ έρχομαι αργά το μεσημέρι, δεν ξέρω. Μου λέει, συνεχίζουμε κανονικά. Εντάξει είμαστε, εντάξει είμαστε. Αυτό να το μάθουν και οι άλλοι, να ρωτήσουν και να μην βγαίνουν και να λένε σταμάτησε υπογειοποίηση. Βλέπετε κάτω, ηλεκτροδοτείται το υπογειοποίηση. Εστρώθηκε σήμερα το 3, ξανά το 3α από πάνω. Πέρασε το grader, αύριο μεθαύριο θα περάσει ο δροσοτήρας. Περιμένουμε και την... πώς λένε αυτήν, ρε, την... στο τρόμο από πάνω, πώς λέγεται αυτή, ρε, στο τρόμο από πάνω, κολλήσει το μυαλό. Την άσφαλτο του Ξελευθερία και κάνουμε δουλειά. Τι άλλο θέλετε, ρε, παιδιά. Λοιπόν, πάμε από εδώ πέρα, τα ανατολικά. Όπως σας είπα και πρωτήτερα, θα ντυθούν όπως ντύθηκε και η Δύση, ακριβώς το ίδιο. Άλλη πληροφορία. Την επόμενη εβδομάδα που μας έρχεται, ξεσκαλώνεται εκεί η σκαλωσιά, στο τομέα 1-2, και έρχεται στην παλιά 5-6-7, εδώ, και σε μέσα 10 μέρες τελειώνει. Μετά πιάνουμε την παλιά θύρα 12, τη γωνία. Τη γωνία της 12 με 13 και όχι εδώ, τον 5-6-7 με την 9. Πιάνουμε την άλλη γωνία, στον δυτικό πυλώνα. Είναι δύο γωνίες που αναστραβωμένουν για να ολοκληρωθεί το παζλ εργασιών από τον κύριο Γιάννη Ψαρά της Αλλού Perfection, της μεγαλύτερης εταιρείας κατασκευής μεταλλικών κρυωμάτων και... τι άλλο καβάζει... Βαγονόπορτες... Πες το, μπαλκονόπορτες, τι πως είναι, αλουμινιοκατασκευές. Πάμε, φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε το έργο και την κινηματογράφηση. Όσο δύσκολη κι αν είναι αυτή, θα στα πω αφού ολοκληρωθεί η κινηματογράφηση. Και
το τι έχω περάσει εδώ πέρα στην Αγία Σοφιά. Από όσο βλέπετε και νομίζετε, βάλτε χίλιες φορές ακόμα πιο περισσότερη ψυχική φθορά. Γεια σου φίλε. Το φάγαμε. Το φάγαμε, ναι. Αυτά τα δύο παραθύρια, παιδιά, όσο είναι η σκαλοσιά, δεν μπορούν να βγούνε. Θα μπουν προς το τέλος. Προς το τέλος. Έγινε viral ο κύριος Αντώνης. Άρα κύριε Αντώνη, παππού, γεροντάρα, είδε το γήπεδο, ευχαριστήθηκε πάρα πολύ, έκλαψε, σταυροκοπήθηκε. Αυτό σημαίνει ΑΕΚ. Και να τα βλέπουν και εδώ πέρα που δουλεύουν μέσα στο χώρο, για να καταλάβουν τι αισθάνεται το κάθε ΑΕΚΖΙΣ όταν έρχεται έστω για μια φωτογραφία. Δεν το καταλαβαίνουν. Εντάξει, μπορεί να τους φέρνω σε δύσκολη θέση όταν τους παρακαλάω, ξέρω εγώ, να μπει κάποιο παλικάρι μέσα, να δει το γήπεδο, απαρχία κυρίως και εξωτερικό. Δεν το καταλαβαίνουν, το δίνουν λέει άλλη φορά. Δεν καταλαβαίνουν τη ζέση. Να τώρα τρία παλικάρια από το Ηράκλειο, ο πατέρας και δύο γη του. Δεν τα κατάφερα. Μου είπε, του φέρνω σε δύσκολη θέση. Άμα να του φέρνω σε δύσκολη θέση, να μην το ξαναζητήσω. Αλλά εγώ, όταν μιλάω με τα παιδιά τη ΑΕΚ από επαρχία και εξωτερικό και μου λένε τέτοια πράγματα, πικραίνομαι. Που δεν μπορώ να του βοηθήσω να μπουν στο γήπεδο. Τόσα μίλια από το Ηράκλειο να βγουν να γράψουν μήνυμα. Γιατί με βλέπουν και τα παιδιά αυτά. Άγνωστοι για μένα, εδώ συναντηθήκαμε. Δεν τα κατάφερα να μπουν μέσα. Σήμερα λέει ήταν πολύ αυστηρά τα μέτρα. Ξέρω εγώ. Χθες δεν ήτανε. Σε παρακαλώ. Τέλος πάντων. Όλα είναι στην καλή θέληση. Μακάρι ο πρόεδρος να έδινε μια λαϊκή απογευματινή για μισή ωρίτσα. Όσοι μπορούν να κάτσουν σε μια εξεδρούλα, ξέρω εγώ, μια σκέψη κάνω. Να τα ακούσει κάποιος σε Ντουμπάι, να βρεθεί μια λύση. Δεν μπορεί να έρχονται κόσμος από πολύ μακριά. Να έρχεται με λαχτάρα να δει αυτό που φτιάχνει ο Μελισανίδης και να του λέει ο κάθε πορτιέρο, μάγκα εντολές, εκτελώ, τράβα. Δεν αντιμετώπιση τώρα κόσμο της ΑΕΚ. Το εργοτάξιο, δεν υπάρχει τόσο κίνδυνος, θα έλεγα. Ξέρω εγώ τι να πω, ρε παιδιά, φοβάμαι. Μην πλεχτώ και πάλι σε ιστορίες. Αλλά είναι έτσι η ιδιοσυγκρασία μου ότι θέλω να βοηθάω παντού και μετά γίνομαι και εγώ κακός για τους άλλους. Ας ακολουθήσω τη γνώμη του Βασίλη του Παράσκου, να σκάσω, να μην βοηθάω και να κάνω την κινηματογράφηση. Αλλά θα είμαι εγώ, αν γίνει αυτό, δεν θα είμαι ο Γιώργος που αγαπήσατε από την κινηματογράφηση, θα είμαι κάποιος άλλος. Στο διατάφτα, καθώς πλησιάζω το εργαλείο, κάτω κοπή μετάλλου, καθώς πλησιάζω, λέω, στην Πόρσε, στηρίζουμε όλοι Κώστα Νεστορίδη, θα παίξει πάλι σήμερα στα βίντεο στην αρχή ο λογαριασμός του, ο λογαριασμός της τράπεζας Eurobank με το λογαριασμό του κύριου Κώστα Νεστορίδη. Θέλω οπωσδήποτε αυτή η τεράστια μορφή του πολιτισμού, του αθλητισμού, ο μεγάλος γκολεαντόρ, ο μεγάλος διασκεδαστής των εποχών μετά τον πόλεμο, κύριος Κώστας Νεστορίδης, που διασκέδασε εκατομμύρια Έλληνες με τις ενέργειές του, να περάσει τουλάχιστον καλά κυρατιά. Είμαστε άνθρωποι, ας τα αποδείξουμε. Και όχι να λέμε τι κρίμα, όχι να λέμε δεν κουστάρω να λες ότι ο Νεστορίδης στα κεράματά του δεν έχει να περάσει. Αφού αυτή είναι αλήθεια, γιατί να μην το πούμε. Παίρνω την άδεια και από τον Νέστορα και από τον γιο του και από την γυναίκα του. Να μην το πω. Ποιο είσαι εσύ που θα με απαγορεύσει να το πω, ρε μάγκα, που είσαι και επιχειρηματία. Ποιο είσαι εσύ που θα με απαγορεύσει. Στεναχωριέσαι που ο Νεστορίδης είπα έτσι και γιουβέτσι. Βοήθησε τον να μην τα λέω. Αν τον έχει βοηθήσει, δεν θα ήταν έτσι. Όλοι να είχαμε να λέμε και να είχαμε να κάνουμε χωρίς να βάζουμε το χέρι στην τσέπη. Αυτά και με εκείνα. Τσαντίστηκα τώρα που τον θυμήθηκα πάλι αυτόν τον τύπο. Άντε κατ' ού μαζεμένα το τάχο. Και
Θα κάνω να μοφώνεις από το αμάξι. Την καϊκάρα. Πάμε κατά κλίδα. Να τελειώνουμε και με το σημερινό βίντεο. Τα ωραία γράφονται όλα, όπως ξέρετε. Όταν είναι ωραία για να βλέπετε εσείς. Γράφεσαι! Γράφτηκες! Για το γήπεδο! Δασκάλα, ε! Να είσαι καλά, δασκαλίτσα! Γεια σου, δασκαλίτσα μου! Λοιπόν, συνεχίζουμε, παιδιά, την βιντεοσκόπηση. Εδώ έχουμε ένα θέμα με άλλο αυτοκίνητο, Ελαθία. Εδώ κοντά σου να περάσει και αυτή και βλέπουμε τα δυτικά τμήματα της Αγίας Σοφιάς. Αυτό το βαρύ απόγευμα πλέον, έχει περάσει πάρα πολύ ώρα. Στεναχωρήθηκα που δεν κατάφερα να βοηθήσω τα παιδιά από το Ηράκλειο της Κρήτης, γιατί 9 η ώρα παίρνουν το καράβι και γυρνάνε πίσω. Αυτή η μερόγινια δουλίτσα. Περάσαν από τα Καστοφιά, αυτό με στεναχώρησε πάρα πολύ. Πρέπει κάτι να γίνει, παιδιά, όταν έρχονται κόσμος από μακριά. Κάτι να γίνεται, να έχουμε τη θέαση. Έτσι, μια φωτογραφία. Μα αυτά και με εκείνα, τελειώνουμε και τη σημερινή κινηματογράφηση στα Καστοφιάς. Έχει έρθει ένα επιτελείο τώρα εδώ τεχνικών, μηχανικών. Γεια σου φίλε! Τι ΚΑΕΚ! Από μένα το κεντρινό μαυραϊτό, την κυπεδάρα μας. Ζήτω η ΑΕΚΑΡΑ, Κώστα Νεστορίδη, κράτα κερά. Η ΑΕΚ είσαι εσύ. Φοβερό γήπεδο. Πολύ γήπεδο. Για φαντάσου να παίζεις εδώ μέσα, Τι θα έκανες? Θα τους έκανα λυφή. Τι να κάνω. Ακούς το όνομά σου από δεκάδες αεξίδες, τα 91 σου. Ποια τιμή και δόξα, Γεια σας, παιδιά. Πες κάτι. Για από εκείνο, που, τη φωτογραφία σου εκεί που θα... Και σε έχει κάνει και ωραίο, είσαι ωραίος κιόλας. Ωραία, ωραία είναι. Μπράβο, συγχαρητήρια στο Μελισανίδη που κατόρθωσε να πάρει την ΑΕΚ. Και όχι κάνει... μόνο να την πάρει, αλλά να κάνει και αυτό που κάνει το έργο. Μπράβο. Που έχει ζωγραφιστεί. Με το γιο του το Γιώργο. Κύριε Κώστα, σε λέω δακρυσμένο. Δύο κουβέντες, το τι είδες μέσα. Χωρίς συγκίνηση, μη μου κλάψεις. Δεν πάω. Μη μου κλάψεις. Δεν πάω. Πάρε το χρόνο σου, πάρε το χρόνο σου. Συγκινήθηκα πολύ. Που είδα το γήπεδο. Συγχαρητήρια τον κύριο Μελισανίδη που έφτασε σε αυτό το σημείο να χαρεί ο κόσμος όλος βλέποντας ένα γήπεδο τεράστιο που δεν έχει ούτε η Ρεάλ. Ούτε η Ρεάλ δεν έχει. Μη μου συγκινήσε, μη μου συγκινήσε. Όταν σε πήγε ο Γιώργης στον Πυλώνα και σε κάθισε στην καρέκλα, εγώ όπως ξέρεις διοργανώνω αυτό που σου είπε ο γιος σου. Έτσι, θέλουμε όλοι οι αεξίδες να βοηθήσουμε τη ζωντανή μας τη φωτογραφία. Πώς το χρονονίζουν, να θυμάσαι? 25-26 περίμενα. 25-26. Ναι. Πόσα γκολ είχες βγάλει μέχρι τότε? Που να θυμάμαι. Που να θυμάσαι, Είναι πολλά, τα θυμάμαι. Πόσες είχες ματώσει? Κάθε χρόνο. Ναι. Πρώτο σκόρο. 30 γκολ. Κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο. Καταλαβαίνεις πόσα γκολ είχα βάλει. Ναι. Και ίσως ο κόσμος εκτίμησε αυτό ότι δεν ήμουν ένας που έτυχε να βάλω 5 γκολ παραπάνω από τους άλλους. Εγώ ήθελα να είμαι... Εγώ δεν θέλω να φτάσει κανένας, ναι. Και παρακαλώ να μπορέσει να με περάσει, ναι. Για να πάω να του δώσω συγχαρητήρια. Είσαι άρχοντας, είσαι άρχοντας, είσαι δοτικός, είσαι ο Κώστας ο Νεστορίδης. Είσαι η ζωντανή μας ιστορία, γι' αυτό πρέπει όλοι να κάνουμε τα δέοντα. Για πες μου τώρα, κύριε Κώστα, τώρα που έχεις τάση... οικονομικά. Με μία σύνταξη. Με μία σύνταξη, Γιώργο, για πες και εσύ λίγο. Με μία σύνταξη, 480. 480 περνάς το μήνα. Πού να ζήσεις? 1200 θέλω ιδιαίτερα φωτιστήρια των παιδιών. Πού να ζήσεις? Η γυναίκα μου, ναι? Μόλις βγαίνει, ναι? Της λέμε να μην πάρεις τίποτε αφού χρωστάμε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα πέφτει η λέσχη φίλων ΑΕΚ. Να μπορούμε να βοηθήσουμε τον κύριο Κώστα. Μακάρι.
Μακάρι. Λοιπόν, η μπάλα στα χέρια εδώ των αεξίδων. Θα διοργανωθεί μια ειδική εκδήλωση για τον Νέστορα. Τον Νέστορα όλων των Ελλήνων, όχι των αεξίδων, όλων των Ελλήνων που σε αυτή την ηλικία είναι σε μια δύσκολη στην κούνα της ζωής του. Αν δεν είμαστε ΑΕΚ, τι να κάνουμε. Όλη βοήθεια στον κύριο Νέστορα και κατακλείδη. Το κίνηση ενός 99χρονου ανθρώπου. Και αυτός ο άνθρωπος δεν είναι άλλος. Βλέπετε, παιδιά, έχουν μαζευτεί κόσμος για να δούνε ποιον, τον τεράστιο Κώστα Νεστορίδη. Και εμείς θα τον αφήσουμε έτσι. Για το γήπεδο, μετά εσείς. Τώρα είναι ο κύριος Νεστορίδης, λοιπόν. Κύριε Νεστορίδη, έχετε την αγάπη, την απεριόριστη από όλο τον κόσμο της ΑΕΚ και να ξέρετε, ο κόσμος της ΑΕΚ ποτέ δεν ξεχνάει. Μπορεί κάποιοι να ξεχάσουνε, αλλά ο κόσμος, ο αγνός της ΑΕΚ, ποτέ δεν ξεχνάει και θα το δείτε σε λίγες μέρες. Να δείτε, να σας πω ένα ιστορικό. Πάμε ένα ιστορικό. Πάω στην αγορά. Στην Αθήνα, στην αγορά. Και γυναίκες, ακούω παιδιά, γυναίκες. Ναι, σ' αγκαλιάζουνε. Αυτό. Ναι. Ηθική ανταμοιβή. Αυτό είναι που ζητάει ο κάθε έτοιμος άνθρωπος. Την ηθική ανταμοιβή. Αυτό. Όχι την ηλική. Την ηθική. Αυτό. Και από αυτήν είσαι όχι πλούσιος, είσαι μεγιστάνας. Δισεκατομμυριούχος. Άντε. Λοιπόν, με τον Γιώργο, το γιο του, εδώ το γενιοφόρο, ο κύριος Κώστας Νεστορίδης και όλο το τιμόνο των ηλικιών, εδώ βλέπετε παιδιά, όλες οι ηλικίες να δουν αυτό το τεράστιο. Τον Κώστα τον Νεστορίδη, τον Νέστορα όλων των αεξίδων. Εύχομαι μέσα από το βίντεο να αρχίσετε παιδιά να καταλαβαίνετε ότι πρέπει να είμαστε πάνω απ' όλα άνθρωποι. Και τι άνθρωποι? Άνθρωποι που βοηθάμε τον πλησίον μας και δει τον κύριο τον Νεστορίδη. Λοιπόν, την καεκάρα με την νίκη σήμερα με τον Άρη, θα πας σήμερα στον αγώνα? Θα πας? Αν δεν πας εσύ ποιος θα πάει? Αν δεν πας εσύ ποιος θα πάει? Αυτό είναι και το καλύτερο. Κλείνουμε. Να είστε όλοι καλά, αδέλφια. Τι καλά! Ακούς το όνομά σου από δεκάδες αεξίδες, τα 91 σου. Ποια τιμή και δόξα, ε! Γεια σας, παιδιά. Να είστε όλοι καλά, παιδιά. Με την νίκη, με τον Άρη, με την νίκη.